Καλωσορίζουμε από το portal902.gr τον Νίκο Ζόκα, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της ΔΙΕ. Κύριε Ζόκα, καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε. Έχουμε σήμερα, από σήμερα, στην Αθήνα την επίσκεψη Πομπέου. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας, σωστά, στην Ελλάδα ήθελα να πω, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη. Πρωτοτύπησα, έπιασε την περιφέρεια. Σωστά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα γενικό πλαίσιο για το τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη Πομπέου στην χώρα μας. Ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι ένα θετικό βήμα σε μία σειρά θέματα που είναι ανοιχτά, ελληνοτουρκικά κατά κύρια βάση βέβαια. Λοιπόν, πόσο συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Προφανώς και δεν τη συμμεριζόμαστε. Για μας είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι λόγοι του ταξιδιού του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που εμείς σε όλα μας τα υλικά που έχουμε βγάλει για αυτήν την επίσκεψη τον ονομάζουμε Υπουργό των Πολέμων. Και πράγματι είναι έτσι. Στην χώρα μας έρχεται σε ένα χρόνο, σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου, είναι δεύτερη φορά που έρχεται και έρχεται με συγκεκριμένο σκοπό. Και δεν το κρύβουν, το δηλώνουν παντού. Είναι η προώθηση των αμερικανικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή μας και δεύτερο, την προώθηση των σχεδιασμών του ΝΑΤΟ για σύσφιξη των σχέσεων με την Τουρκία και απαγκίστρωσή της Τουρκίας από την επιρροή της Ρωσίας, όπως λένε συγκεκριμένα. Αυτή είναι η στόχη της επίσκεψης του Πομπέου. Ειδικά για το τελευταίο, η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι από αυτήν την υπόθεση ενδεχομένως να βγει κάτι καλό όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Είναι πιθανό αυτό? Μόνο που δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο και επειδή έχουμε τον κοινό νου να αναλύουμε αυτά που συμβαίνουν, αντιλαμβανόμαστε ότι ούτε και τώρα δεν θα συμβεί αυτό που εξαγγέλει η κυβέρνηση και προφανώς μόνο για άγνοια και για ευπιστία κανείς δεν μπορεί να την χαρακτηρίσει. Είναι ξεκάθαρο γιατί μόλις πριν από λίγο το σχολιάζαμε ότι η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε με την Αίγυπτο για τον καθορισμό των ΑΟΣ ήταν κάτω από την άμεση και απευθείας εποπτεία του Μάικ Πομπέο. Και ξέρουμε τι αποτέλεσμα παρήγαγε αυτή η συμφωνία. Μειωμένα, απόλυτα κυριαρχικά δικαιώματα για τη χώρα μας. Το Καστελόριζο εκτός της συμφωνίας, χωρίς επίρρεια. Με τον ίδιο τρόπο η Ρόδος ουσιαστικά διχοτομημένη. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε ότι το Αιγαίο από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, ουσιαστικά χρόνια τώρα το δηλώνουν ότι δεν είναι στην απόλυτη κυριαρχία της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν και όλες οι συμφωνίες που θα υπογραφούν. Δεν πρέπει να έχει κανείς αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Επομένως, φαίνεται να είναι οι όποιες επαφές σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Για την επιβεβαίωση αυτής της δήλωσης θέλω να αναφερθώ στα λόγια του Στίβεν Μπίγκαν, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός του Υπουργείου Εξωτερικού, ναι, του Πομπέου, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα, πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ότι μια ισχυρή Τουρκία, αγκυροβολημένη στην Δύση, δημιουργεί ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, μια ισχυρή διμερή οικονομική σχέση και μια ισχυρή σχέση ΗΠΑς και Τουρκίας. Και σήμερα είναι πιο σημαντική από ποτέ, όπως λέει ο συγκεκριμένος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών.
Άρα αντιλαμβανόμαστε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και αυτών των συνομιλιών. Σπρώχνουν, θα λέγατε, δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μία συζήτηση με την τουρκική, της Ελλάδας και της Τουρκίας, με στόχο τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν, αλλά με τελικό αποτέλεσμα την απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, και μάλιστα για τη συγκεκριμένη συμφωνία με την Αίγυπτο υπόθηκε ότι είναι πιλότος για την εφαρμογή και άλλων τέτοιων με την Τουρκία. Γνωρίζουμε πολύ καλά, παρακολουθήσαμε τις συζητήσεις στη Βουλή, παρακολουθούμε όλα αυτά που δημοσιεύει ο τύπος για το τι έχασε η χώρα μας από την υπογραφή της συμφωνίας με την Αίγυπτο. Ας αφήσουμε την Ιταλία, να επικεντρωθούμε στην Αίγυπτο. Ναι. Τι έχασε, γιατί και στη συμφωνία με την Ιταλία προφανώς το γνωρίζουμε καλά ότι έχασε. Ας επικεντρωθούμε στη συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία λένε ότι πρέπει να είναι ο πιλότος για την εφαρμογή και άλλων συμφωνιών. Κατά συνέπεια, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι έπεται σε αυτές τις συμφωνίες. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ρίχνουν ένα τυράκι για να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό, ότι θα κάνουν μια επένδυση της Pfizer στην Θεσσαλονίκη για ένα τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, όπως ονομάζουν, ή ότι θα κάνουν ή ότι έχει εγκατασταθεί στην Θεσσαλονίκη ένα κέντρο προώθησης των προϊόντων της Cisco, εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός θα επωφεληθεί για κάτι. Δεν έχει να κερδίσει κάτι από αυτά, λέτε. Ακριβώς, έρχονται εδώ γιατί έχουμε καλά μορφωμένο και εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο το διαθέτουμε σε πολύ χαμηλές τιμές. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Από αυτά τα παζάρια που... Και οι θέσεις εργασίας, μη γελιόμαστε, είναι μια σταγόνα στον τεράστιο... Ουκιανό, και με τι όρους είναι αυτές οι θέσεις εργασίας, πολλές φορές έχουν μια σειρά προβλήματα. Κύριε Ζώκα, αναφερθήκατε στο θέμα των αυτά τα παζάρια που γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με χαμένα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τι έχουν να κερδίσουν από αυτήν την υπόθεση? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά. Καταρχήν, να πιάσουμε το ορατό και εύκολο κομμάτι, το οποίο ήδη τρέχει και θα ήρθε και στη Σούδα, θα πάει για αυτό το πράγμα, για να νεώσει μια συμφωνία για μια βάση η οποία είναι βασικό τους στήριγμα στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασικό στήριγμα, η βάση της Σούδας. Μαζί με αυτό, χάρη της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, υπέγραψαν καινούργια βάση για το στεφανοδίκαιο του Βόλου, για τη Λάρισα, για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και εκεί πέρα πρέπει να επιστρέψουμε. Το στρατηγείο το Νατοϊκό στην Θεσσαλονίκη υπάρχει και διευρύνει τις δικαιοδοσίες και την στόχευσή του. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι ενταγμένο σε αυτό. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως είπα και πριν. Όλα αυτά θα κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, και αυτό πρέπει να το ξέρει καλά ο λαός μας, αυτή τη στιγμή γινόμαστε ένα κέντρο hub, όπως το ονομάζουν αυτοί, ένα κέντρο διανομής αμερικανικού υγροποιημένου αερίου. Αυτό που θα, η πλατφόρμα που θα στηθεί στην Αλεξανδρούπολη, με αυτόν τον προορισμό στείνεται. Οι εγκαταστάσεις που συζητάνε για την Καβάλα, πάλι σε αυτήν την κατεύθυνση είναι. Πριν από ένα μήνα περίπου ήταν στην χώρα μας ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία του Κοπελούζου, η οποία έχει και την κατασκευή της πλατφόρμας. Είναι, ναι. Η άδεια έχει δοθεί στην εταιρεία του Κοπελούζου. Και ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας υπέγραψε συμφωνία με τον Κοπελούζο για να πάρει το 20% αυτής της πλατφόρμας.
Ανάλογο ενδιαφέρον, πριν από 2 εβδομάδες εκδήλωσε και ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο ΖΑΕΦ, ερχόμενος στην Ελλάδα, κατά την επίσκεψή του. Άρα, τι γίνεται η Βόρεια Ελλάδα με αυτή την πλατφόρμα της Αλεξανδρούπολης, ένα hub, αυτό που είπαμε πριν από λίγο, από όπου το αμερικάνικο υγροποιημένο αέριο θα ρέει προς την Βουλγαρία, από τη Βουλγαρία θα ρέει προς την Σερβία, προς την Ουγγαρία, προς την Αυστρία, προς την Κεντρική Ευρώπη, κάτι που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και βέβαια, στην πλατφόρμα θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει και φυσικό αέριο από το Ισραήλ, από την Αίγυπτο αύριο και ούτω καθεξής. Κατά συνέπεια, και όπως είπατε και πριν από λίγο με τον συγκεκριμένο αγωγό, μεταξύ της Κομωτινής και της Στάρα Ζαγκώρα, όπου θα υπάρξει η διασύνδεση της πλατφόρμας και μέσω του ΤΑΠ και όλα τα σχετικά, άρα δεν είναι τυχαίο και ο ΤΑΠ μεταφέρει αζέρικο αέριο. Άρα όλοι πρέπει να σκεφτούμε γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας. Η μεγάλη εικόνα δηλαδή είναι η παρέμβαση και η ευάθυνση του ρόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στα Βαλκάνια, Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και των Αμερικανικών συμφερόντων. Και των Αμερικανικών συμφερόντων, ναι, για στην ευρύτερη περιοχή. Και σε αυτήν τη μεγάλη εικόνα, ναι, κανείς εστιάζει κατευθείαν σε αυτήν τη χώρα η οποία πρόθυμα προσφέρεται να παίξει ρόλο. Ρόλο hub, δηλαδή κέντρο για την προώθηση αυτών των συμφερόντων. Και αυτή είναι η χώρα μας. Αλλά από τον ΤΑΠ που μας λέγανε, ο οποίος ολοκληρώθηκε στην ελληνική επικράτεια, ότι θα κερδίσει η χώρα μας, θα κερδίσει η χώρα μας και θα κερδίσει η χώρα μας, δεν έχει δει κανένα κέρδος. Ούτε από την χρήση φθηνότερου αερίου ενδεχομένως, ούτε από τις θέσεις εργασίας που λέγανε και τις εκθιάζαν τόσο πολύ. Λοιπόν, ούτε και από τον αγωγό από την Κομωτινή στη Στάρα Ζαγκώρα θα κερδίσουμε, ούτε και από την πλατφόρμα στην Αλεξανδρούπολη θα κερδίσουμε, ούτε και από τις εγκαταστάσεις της Καβάλας. Κατά συνέπεια, παίζουμε τον ρόλο αυτό, διαθέτουμε τα πάντα, εμπλεκόμαστε σε μια τεράστια διαμάχη η οποία γίνεται μεταξύ των δυτικών υπεραιστικών δυνάμεων, των Ευρωατλαντικών, Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπη, με τη Ρωσία και την Κίνα. Και αν κάποιος νομίζει ότι θα κερδίσουμε από αυτό, εγώ μία πρόβλεψη μπορώ να κάνω. Όταν οι βάσεις, οι νατοικές, οι οποίες υπάρχουν στο ελληνικό έδαφος, χρησιμοποιηθούν ενάντια στη Ρωσία ή στο Ιράν, πρέπει να ανατρέξουμε σε προηγούμενες, πριν από 2-3 χρόνια, δηλώσεις και του Προέδρου της Ρωσίας και του Προέδρου του Ιράν, ότι θα υπάρξουν απαντητικά χτυπήματα. Αυτή είναι η ιστορία. Και βέβαια, σε αυτήν τη μεγάλη εικόνα, κανείς θα πρέπει να προσθέσει και τα λόγια του Παναγιωτόπουλου, πριν πέρσι ήταν, ο οποίος είπε απερίφραστα, ο ελληνικός στρατός μάτωσε μαζί με τους Αμερικανούς στα διάφορα πεδία πολέμου και αυτό θα ξαναγίνει. Δηλαδή, τα παιδιά του ελληνικού λαού θα πάνε να γίνουν το κρέας για τα κανόνια των Ατοικών, των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Αυτό είναι αυτό που θα κερδίσει ο ελληνικός λαός. Δεν πρέπει να υπάρξει καμία αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, η σημερινή μάλλον, έχει συγκεκριμένη στάση, αλλά είδαμε ότι και οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες γενικότερα βαδίζουν στον ίδιο δρόμο, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση για το ρόλο της Ελλάδας σε αυτό τον γενικότερο σχεδιασμό των υπεριαλιστικών δυνάμεων. Ακριβώς όπως το λέτε, και αυτό δίνει και την απάντηση στο ερώτημα γιατί να συμβαίνει αυτό. Ναι. Είναι τόσο χαζός και ανθέληνας και προδότης και ξεπουλημένος, ναι, ο Μητσοτάκης, ή ήταν πριν ο Τσίπρας, ή ήταν πριν οι άλλοι πρωθυπουργοί και οι άλλες κυβερνήσεις. Όχι. Είναι γιατί γίνεται ξεκάθαρο ότι σε αυτήν όλη την κοσμογονία που περιγράψαμε πριν από λίγο, ενεργειακή, οικονομική κτλ., η ελληνική αστική τάξη, η άρχουσα τάξη της χώρας μας, θέλει να πάρει όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ακριβώς αυτά τα συμφέροντα, αυτές τις επιδιώξεις της ελληνικής
άρχουσας τάξης προωθούν και γι' αυτό και εμπλέκουν το λαό μας, τη νεολαία μας, σε αυτά τα επικίνδυνα, άκουσα επικίνδυνα σχέδια. Σχέδια. Οπότε ο λαός και οι εργαζόμενοι τι πρέπει να κάνουν, κύριε Ζώκα? Σε καμία περίπτωση φαντάζομαι να ταχθούν από τη μία ή από την άλλη πλευρά αυτών των ανταγωνισμών που κατά καιρούς βγαίνουν στην περιοχή, έτσι? Καταρχήν δεν πρέπει να δείξουν καμία εμπιστοσύνη σε όποια εξαγγελία προέρχεται από την κυβέρνηση ή από άλλα κόμματα που είναι σε αυτό το ευρωατλαντικό μονοπάτι και τα οποία κυβερνήσαν πριν και εφαρμόσαν την ίδια πολιτική. Δεν πρέπει να δείξουν καμία μα καμία εμπιστοσύνη. Πρέπει να στηριχτούν στην εμπειρία τους, πρέπει να οι εργαζόμενοι, η νεολαία, στο σύνολο ο λαός μας, να θυμηθούν στην ιστορία τι μας προσέφερε η Αμερικανική και η Νατοϊκή παρουσία στη χώρα μας, μήπως δεν ήταν αυτοί που φέρανε την δικτατορία των συνταγματαρχών το 1967, μήπως δεν ήταν αυτοί που οργανώσανε το πραξικόπημα στην Κύπρο με όλες τις συνέπειες που ζούμε χρόνια με τώρα. Πίσω. Μήπως όλα αυτά τα χρόνια η αμερικανική βάση στη Σούδα μας προφύλαξε από κάτι? Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Έχοντας ξεκάθαρο στη συνείδησή του αυτό το πράγμα, ο ελληνικός λαός έχει έναν και μόνο δρόμο να βαδίσει. Ανατροπή αυτής της κατάστασης, αποδέσμευση από τους υπεριστικούς οργανισμούς, είπα και Ευρωπαϊκή, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέσμευση από αυτά τα επικίνδυνα υπεριστικά σχέδια, μια πολιτική η οποία θα είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και όχι προς όφελος της ελληνικής αστικής τάξης. Άρα πρέπει να καταλάβει ότι εθνική ενότητα δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και η ομοψυχία που ακούμε κατά διαστήματα. Δεν υπήρχε ποτέ και δεν θα υπάρξει ποτέ, γιατί άλλα είναι τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και άλλα τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κατά συνέπεια, μέσα από αυτό το πλαίσιο μπορεί να εξασφαλίσει την κυριαρχία και των νησιών ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας ελληνικής επικράτειας, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να σκορπίσουμε αυτό το οποίο δεν ανήκει τελικά ανάγκη σε εμάς, ανήκει στις γενιές που θα έρθουν μετά από εμάς. Σε πολλές περιπτώσεις φίλοι του κινήματος ειρήνης αναρωτιόνται, ναι, αλλά πώς να τα βρούμε με τον γείτονα λαό? Δυστυχώς αυτές οι συνομιλίες μόνο με τον γείτονα λαό δεν γίνονται. Γιατί και ο γείτονας λαός, ο Τούρκος, ο γειτονικός μας λαός, θα υποστεί τις ίδιες ακριβώς συνέπειες που θα υποστεί και ο ελληνικός λαός. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι λαοί όλοι μαζί πρέπει να βαδίσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Ενάντια στα ισχυρά υπεραριστικά συμφέροντα τα οποία καταδυναστεύουν όλη την περιοχή για το δικό του συμφέρον, για το δικό του όφελος, και τότε ίσως, εγώ πιστεύω ότι τότε σίγουρα, πραγματικά θα βρεθεί η συμφωνία η οποία μπορεί να βρεθεί μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Και να ζήσουν ειρηνικά. Κύριε Ζώκα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε. Εγώ θέλω απλά να θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ, δεν ξέρω αν θα δω πότε θα ακουστεί ναι. η εκπομπή, σήμερα το βράδυ στις 7 η ώρα στο άγαλμα του Βενιζέλου η Επιτροπή για τη Διεθνή Φυσική Ειρήνη Θεσσαλονίκης, εργατικά σωματεία της πόλης και φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν από κοινού ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Καλούμε τους πάντες να είναι εκεί. Οι καιροί είναι πράγματι, επιβάλλουν αυτή την συμμετοχή, αυτόν τον αγώνα και θα πρέπει να μην λείψει κανείς, όπως σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, έτσι και αύριο από τα Χανιά, αλλά θα τα πούν και οι συναγωνιστές μας από τα Χανιά. Από τα Χανιά, ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.